βάζανε στόχο και επιτυχαίνανε και γι' αυτό ήταν εξαπλουστοί, να πετύχουμε και εμείς αυτό το στόχο. Να μπορέσουμε να διασώσουμε και να διαδώσουμε τη λαογραφή μας, την παράδοσή μας μέσα από τη μουσική, την παρέα, την κουλτούρα, αλλά και αυτό το τελετουργικό που γίνεται, το οποίο είχαμε και χθες μια συζήτηση με τον Μανώλη τον Κονταρό που έκανε εδώ τη βραδιά ο Δήμος Κορυδαλλού, ότι δεν είναι μόνο ο χορός, δεν είναι μόνο η μουσική, πρέπει να δείξουμε και στα παιδιά τον τρόπο συμπεριφοράς. Το πώς πρέπει να κινούμαστε, το ποια είναι η ιεράρχηση, ποιος είναι ο σεβασμός μεταξύ των ανθρώπων, των γενναιών, αλλά και των θέσεων. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μέσα από αυτή εδώ την παρέα, μέσα από αυτά που ο καθένας έχει σαν βίωμα να μεταφέρει στα νέα παιδιά και να τους δώσουμε σωστές εικόνες. Η Μαντινάδα θα σας πω τώρα λοιπόν, είναι δικιά μου, είναι της Ελένης, όπως και οι υπόλοιπες Μαντινάδες που έχει εδώ στις εισόδους, δύο εισόδους. Η Απτερέη ήταν το ξόδο φημισμένη. Πετύχαιναν το στόχο τους, γι' αυτό ήταν ξακουσμένοι. Για να αισθητοποιήσω λίγο αυτό που έλεγα πριν, ότι οι Κρήτες γενικώς ήταν ξακουστοί τοξότες στην αρχαιότητα. Ο Κίδωνας, οι Κίδωνες απεικονίζονται σαν ένα νεαρό ο οποίος προσπαθεί να οπλίσει, να την δώσει τη χορδή, να την περάσει το τόξο για να βάλει. Ενώ οι Απτερέοι εικονίζονται με το τόξο έτοιμο, τεντωμένη τη χορδή και το βέλος, έτοιμο να βάλει προς το στόχο. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς έτοιμοι να βάλουμε προς το στόχο αυτό. Τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας, την ιστορία μας, τη λαογραφία. Να μιλήσει εδώ και ο δάσκαλος. Και ο Ευτύχης ο Μουζουράκης που θα είναι στο Ριζίτικο. Και τώρα ευελπιστούμε είμαστε στα Αρχαγιά για να κλείσουμε και ένα πολύ καλό δάσκαλο. Θα σας το ανακοινώσουμε από αύριο. Εγώ θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τα παιδιά, γιατί ξέρω τι έχουν τραβήξει για να στήσουν όλο αυτό, και την Ελένη και τον Γιώργη και τα παιδιά όλους εσάς δηλαδή, Χρήστο και Κωστή και τα λοιπά και τα λοιπά, που βοηθήσανε για την ανοικοδόμηση του έργου αυτού. Ο Γιώργης και η Ελένη από χρόνια, όπως ξέρετε όλοι, γιατί όλοι εδώ είμαστε φίλοι του Γιώργη και της Ελένης, είχαν όνειρο να γίνει αυτό το πράγμα, να μεταλαμπαδεύουν, να φτιάξουν μια σχολή ώστε να μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά μας την παράδοση, όπως είπαν και οι ίδιοι. Εγώ είμαι στην ευχάριστη θέση να σου πω ότι σε αυτό το κομμάτι θα συντράμω από τη μεριά τη μουσική. Θα προσπαθήσω να μεταλαμπαδεύσω κι εγώ το ένα λιθαράκι που λέμε στα παιδιά, στους μεγάλους που θέλουν να μάθουν ένα μουσικό όργανο, συγκεκριμένα λίρα ή μαντολίνο, όπως και οι υπόλοιποι δασκάλοι στο Ριζίτικο και ευελπιστούμε και στο Λαούτο. Πάντα τους εύχομαι να είναι γεμάτος ο σύλλογος, έτσι Γιώργη και Ελένη, με ανθρώπους που αξίζουν πραγματικά, με θετική ενέργεια, και μόνο έτσι θα πάει μπροστά ένας τέτοιος σύλλογος. Μόνο αν ο κόσμος που έρχεται με θετική ενέργεια, χωρίς να θέλει να δημιουργήσει ίντρικες και εντάσεις. Μόνο καλά όλα δεξιά να πάνε στα παιδιά και σε όλους μας με υγεία. Και φυσικά να καλωσορίσουμε και τους φίλους μας τους Μανιάτες. Έχουμε κάνει εντρυφοποίηση με τα παιδιά πάρα πολλά χρόνια. Πηγαίνουμε στη Μανιστερόπολη και είμαστε φίλοι δεν ξέρω πόσα χρόνια. Είμαστε αδέρφια πλέον και αισθανόμαστε ένα. Ο ένας είναι δίπλα στον άλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι πάντα δίπλα μας και την τιμή να έχουμε τέτοιους φίλους. Δεν ακούσανε πριν αυτό που είπε για τους Απτερέους που ήταν. Πες το να τα ακούσει Δημήτρη, γιατί το άκουσε δύο λεπτά. Τότε με το Μέγαλο Αλέξανδρο που είπε να γεννηθούν μαζί. Ναι, γιατί για την ιστορία έλεγα πριν Δημήτρη για τα Άπτερα, πώς προέκυψε η ονομασία αυτή με τους Απτερέους. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν εξακουστή στην αρχαιότητα. Υπάρχουν αναφορές από τον Όμηρο στον Τροϊκό Πόλεμο. Αλλά κυρίως αυτό που μένουμε εμείς είναι ότι πίστηκαν από τον Νέαρχο, Ναύαρχο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να τον ακολουθήσουν στην εκστρατεία του στη Μικρά Ασία για να ελευθερώσει τις πόλεις, να διασώσει τον ελληνικό πολιτισμό και να τον διαδώσει στην ανατολική επαρχία του τότε γνωστού κόσμου. Έτσι λοιπόν βάλαμε και εμείς αυτό το στόχο και γι' αυτό κρατήσαμε και αυτό το όνομα τους Απτερέους, στοχεύοντας στη διάδοση της κληρονομιάς μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ έχουμε πολλούς παίκτες σήμερα, να παίξουν όλοι μαζί, παρέα, είμαστε μια παρέα.
ένας. Ας έτσι, άλλο προφέρω. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Να σε τραβάει ο Μανώλης. Πάμε, έχουμε και δεύτερη γύρα. Πάρε. Εδώ. Δεν είμαστε. Ναι, πες.